να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Μαυροκέφαλο. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, υπεύθυνος για εργασιακά θέματα. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά, κύριε Μαυροκέφαλε. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε καταρχάς και λόγω της επικαιρότητας, το καταλαβαίνετε, πριν πάμε στη βασική, έτσι, στο βασικό κορμό της κουβέντας μας, ένα σχόλιο σας σε σχέση με την εξέλιξη στο θέμα του τέος βασιλιά, δηλαδή το θέμα της κηδείας κλπ. Πώς είδατε εσείς την κυβερνητική απόφαση, πώς σχολιάζετε όλα αυτά? Ναι, τοποθετηθήκαμε και χθες επίσημα ως κόμμα. Η οικογένεια του τέως βασιλιά και ο ίδιος έχει συνδεθεί με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του τόπου μας, και ιδιαίτερα για τους κομμουνιστές που έχουν γνωρίσει παρανομία, εξορίες, φυλακίσεις, εκτελέσεις, και είναι πρόκληση τη στιγμή που ο λαός μας αντιμετωπίζει την ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια, τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες πληστηριασμοί, υπάρχουν τα βάσανα του λαού μας, να είναι στην επικαιρότητα αυτός ο αναχρονισμός, η συζήτηση γύρω από αυτόν τον αναχρονισμό. Εντάξει, πέθανε, τι να κάνουμε. Και η κηδεία του. Ναι, πέθανε. Είναι πρόκληση κατά τη γνώμη μας, και εμείς αυτό έχουμε να καταγγείλουμε, αυτό έχουμε να πούμε, τέλος πάντων, να τοποθετηθούμε. Και ο λαός μας πρέπει να στρέψει την προσοχή του στα βασικά του προβλήματα, όπως ο μισθός του, οι φόροι που πληρώνει. Ναι. Να πάμε στη συζήτηση λοιπόν για τον κατώτατο μισθό. Ναι, βέβαια. Πώς είδατε πώς ακούτε μάλλον τις κυβερνητικές εξαγγελίες, κύριε Μαυροκέφαλε? Ναι, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες των εργαζομένων. Όπως είπαμε, τα προβλήματα, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια είναι μια πάρα πολύ οξυμένη κατάσταση για το λαό μας, και η κυβέρνηση επιδιώκει, όπως και πέρσι, με ένα φιλοδόρημα επί της ουσίας των 30-40 ευρώ να κρύψει μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία έχει καθυλώσει τους μισθούς για πάρα πολύ μια δεκαετία, και μάλιστα να διατηρήσει παγωμένες μια σειρά βασικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις του λαού μας, οι οποίες, αν ας το πούμε έτσι, είχαν ξεπαγώσει, είχαν καταργηθεί όπως οι τριετίες, ναι, θα είχαν δώσει πολύ σημαντικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Σκεφτείτε μόνο ότι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μπήκε στην παραγωγή 25 χρονών πριν 10 χρόνια, 12, και σήμερα έχει κάνει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις, έχει μικρά παιδιά κτλ., συνεχίζει να πληρώνεται, συνεχίζει ο μισθός του να είναι καθυλωμένος στα 700, 730, 750 ευρώ, ενώ παράδειγμα μόνο με το ξεπάγωμα των τριετιών ή με την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να παίρνει 1000 ευρώ. Η δική σας πρόταση ποια είναι λοιπόν? Γιατί η κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης εδώ σε εμάς τη Δευτέρα, διατύπωσε τη δική του πρόταση για τις διαβουλεύσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 800-880 με την δημαρυθμική αναπροσαρμογή. Το ΚΚΕ τι λέει? Γιατί οι εκλογές έρχονται και οι θέσεις σας θα ψηφιστούν. Έτσι, πρώτα και κύρια, είναι η κατάργηση όλου αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που έχει διαμορφώσει τόσο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπαμε κρατάνε τους μισθούς καθυλωμένους και μια σειρά εργασιακά δικαιώματα στον πάγο. Η κατάργησή του, η επαναφορά βασικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως οι τριετίες και η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Άρα συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ξεπάγωμα τριετιών, ξεπάγωμα της μετενέργειας και των ευνοϊκότητων συμβάσεων, υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με πρώτο σκαλί τα 825 ευρώ. Βέβαια, τονίζουμε ως ΚΚΕ ότι αυτή η πρότασή μας είναι διαμορφωμένη σε ένα πλαίσιο συνολικότερο αιτημάτων και διεκδικήσεων, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκρούονται με αυτή την πολιτική η οποία καθορίζει την πολιτική των μισθών με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Εντάχει, θα ήθελα να υπογραμμίσω, ναι, ότι τα νομοθετικά μέτρα που πάρθηκαν από το 2000, μην πάω παλιότερα, αλλά από το 2012 και μετά, έχουν ως στόχο πρώτα και κύρια τη γενική πτώση των μισθών, πρώτα και κύρια του μέσου μισθού. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι με τα μέτρα που πάρθηκαν το 12, αν θυμάστε, όταν ο μισθός πήγε στα 585 ευρώ και στα 511 για τους εργαζόμενους κάτω 25 ετών, είχαν ως σημαντική επίπτωση πρώτα και κύρια στο μέσο μισθό, ο οποίος έχει χάσει εδώ και 12 χρόνια το 30%.
Ναι, και λόγω της χρεοκοπίας βέβαια. Προφανώς και λόγω της χρεοκοπίας. Όχι μόνο λόγω της χρεοκοπίας. Λόγω μιας σειράς μέτρων και ρυθμίσεων, όπως η πτώση του κατώτατου μισθού. Εντάξει, η χρεοκοπία έφερε τα μνημόνια, κύριε Μαυροκέφαλε, γι' αυτό. Τα μνημόνια, μια σειρά τέτοια μέτρα, τα οποία τα ψηφίσαν όλα τα αστικά κόμματα και τα οποία διατηρήσαν ψηλά την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μάλιστα. Ναι. Αλλά κρατήσαν χαμηλά τους μισθούς. Θα ήθελα μία ακόμα ερώτηση να σας κάνω, κύριε Μαυροκέφαλε. Ναι. Μάλλον όχι μία, δύο. Η μία έχει να κάνει με αυτά που συζητάμε. Βλέπουμε, παρατηρείται, καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μία πτώση της ανεργίας. Είδατε, υποχώρησε από ό,τι είδαμε στο 11,4% από 13% τόσο που ήταν. Δηλαδή, αργά αλλά σταθερά βλέπουμε να υπάρχει μία πτώση της ανεργίας. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό? Ναι, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πλέον οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο καθεστώς μιας πολύ μεγάλης ευελιξίας. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, αλλά με βάση τα στοιχεία του Εργάνη, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα μας αλλάζουν εργοδότη μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι χάνουν τη δουλειά τους και επαναπροσλαμβάνονται η μεγάλη μάσα των εργαζομένων. Ναι, βέβαια, επαναπροσλαμβάνεται. Θα μπορούσε. Από την ανεργία η εργασία πάντα είναι προτιμότερη. Μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια, μεγάλη ομοιρία και δεν συσσωρεύονται εργασιακά δικαιώματα. Ναι. Αυτό που είπαμε εξ αρχής δηλαδή, ότι η μεγάλη μάσα των εργαζομένων, ακριβώς λόγω αυτής της ευελιξίας, παραμένει στο κατώτερο επίπεδο μισθών και δικαιωμάτων. Ναι. Όχι, δεν είναι λάθος αυτό που λέτε. Δυστυχώς όμως αυτό καταγράφεται και ως παγκόσμιο φαινόμενο. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δυστυχώς είναι η νέα μορφή των εργασιακών σχέσεων σε αυτό που λέμε καπιταλισμό. Και αυτό έχει οδηγήσει και έχει πυροδοτήσει μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Το είχα προαναγγείλει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε οπωσδήποτε με έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ακριβώς για να ακούσουμε τις θέσεις σας για τα ζητήματα αυτά, των μισθών, της καθημερινότητας κλπ. Αλλά και για ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν σας κρύβω, κατά την άποψή μου είναι αξιοσημείωτο. Και αξιέπαινο, έτσι να τα λέμε. Ναι. Το ΚΚΕ οργανώνει στις 14 του μηνός, δηλαδή το Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μία συναυλία, μία μεγάλη συναυλία για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Θα μιλήσει και ο κύριος Κουτσούμπας, μάλιστα. Ναι. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος, να το πούμε τώρα, είναι από την Αγία Τριάδα, βέβαια, των μεγάλων συνθετών μας. Έτσι, όλοι λένε Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος ή Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Ξαρχάκος. Όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν ανήκει σε αυτό που λέμε πολιτικό, στενό πολιτικό χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, πώς και έτσι το αποφάσισε αυτό το ΚΚΕ και γιατί στη συγκεκριμένη συγκυρία? Νιώθουμε υποχρέωση ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να τιμάμε όλους τους μεγάλους δημιουργούς που έχουν περάσει και έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην τέχνη και στην ιστορία του λαού μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Με αυτή την αφετηρία οργανώνουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, όπως σωστά είπατε, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο. Με μια σειρά επώνυμων καλλιτεχνών να συμμετέχουν, πολύ γνωστών και αγαπητών. Πολύ γνωστών. Δημήτρα Γαλάνη, Μανώλης Μητσιάς, Νατάσα Μποφίλιο, η Νατάσα, εντάξει, είναι δική τους η Νατάσα, κατά δική τους. Γιώργος Νταλάρας. Με όλους αυτούς λοιπόν τους σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως και άλλες φορές και για άλλους, όπως για τον Νίκη Θοδωράκη, για τον Χατζηδάκη και τα λοιπά, για να μην ξεχάσω κάποιον, για τον Μαρκόπουλο και τα λοιπά, νιώθουμε τέτοια υποχρέωση και καλούμε πραγματικά όλο το λαό της Αττικής να πάρει μέρος σε αυτή τη συναυλία. Τα μηνύματα ανταπόκριση είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μάλιστα. Θα είναι κατάμεσο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι ένα μεγάλο στάδιο, καλούμε όλο τον κόσμο να πάρει μέρος. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε. Αυτό ήθελα να πω. Όχι, και εγώ πρέπει να πω, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα και συγκεκριμένη συγκυρία. Έχει μια σημασία. Να είστε καλά.